αλλάξουμε τώρα κλίμα. Θα αλλάξουμε κλίμα. Είναι λοιπόν, είναι κάποιες ιστορίες, μια δασκάλα, η οποία κάνει διαδικτυακά μαθήματα. Η Στέλλα. Σε μαθητές που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Και είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου. Υπήρχε κάποια στιγμή διαφορά στην ώρα και εκεί πέρα λίγο είχε ζοριστεί, αλλά τα κατάφερε. Έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό έτσι, χώρο που μπορούν οι μαθητές να μπαίνουν, να συνδέονται και να μαθαίνουν ελληνικά από την Αφρική, από τη Βραζιλία, από την Ελβετία, από παντού. Κοίτα εδώ. Μαθαίνουν ελληνικά. The Greek Online. Δεν χορταίνω να βλέπω τον ήλιο που το φως σκορπάει στην πλάση. Δεν χορταίνω να βλέπω τους κάμπους, τα βουνά της πλαγιάς και τα δάση. Αυτό είναι. Από όλο τον κόσμο, παιδιά, μαθαίνουν ελληνικά, παιδιά. Διαδικτυακά. Δείτε το. Πόσο καλή και υπετική η αθώα μου καρτούλα όταν μία μέρα η μαμά με είπε Ελληνοπούλα. Η Στέλλα Μπομποτσιάρη είναι Ελληνίδα φιλόλογος. Μένοντας άνεργη εμπνεύστηκε την ιδέα δημιουργίας ενός διαδικτυακού σχολείου στην Αγγλία. Έτσι, η πλατφόρμα Greek Lessons Online που προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας όλων των επιπέδων σε νέους και ενήλικες που διαμένουν στο εξωτερικό, έγινε πραγματικότητα. Δέχονται να βλέπω κολλάρια και πανόλια νύσα στην αράδα. Δέχονται να βλέπω εσένα, ο πατρίδα Ελλάδα. Ζω μόνιμα στο Λονδίνο από το 2014 με τον σύζυγό μου. Όλα ξεκίνησαν περίπου το 2006-2007 όταν βρισκόμουν πάλι στο Λονδίνο για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές τότε. Τότε λοιπόν ξεκινήσαμε περίπου να πειραματιζόμαστε με τον τότε φίλο μου, πλέον συνεταιρό μου, Παύλο Ξίνα, στο πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες τις διαδικασίες που γίνονται σε μια φυσική τάξη, σε μια παραδοσιακή τάξη, σε μια διαδικτυακή τάξη. Στόχος μας είναι λοιπόν να διαδώσουμε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνισμό γενικότερα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Παιδιά και ενήλικες από όλο τον κόσμο μπορούν να μάθουν και να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε παιδιά και σε ενηλίκους που ζουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και γι' αυτό έχουμε και μεγαλώσει και τόσο πολύ και η πλειοψηφία των μαθητών είναι παιδιά από 6 έως 14 χρόνων που ζουν Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ανάγκη, όταν ξεκινήσαμε να διδάσκουμε μόνο σε ενηλίκους. Όμως σιγά σιγά είδαμε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση από τους γονείς των παιδιών για τα παιδιά τους και πλέον το 80% των μαθητών μας είναι παιδιά και όχι ενήλικες. Αυστραλία, Αμερική, Κίνα, όλες αυτές οι χώρες ζητούν να μάθουν ελληνικά. Με το ρολόι ύπνου της Στέλλας να έχει αποσυντονιστεί, αφού μπορεί το πρωί να διδάσκει στο Σίδνεϊ, το απόγευμα στη Νέα Υόρκη και μετά να μιλάει στο Skype με συνεργάτες στην Ουάσιγκτον. Προσωπικά, ο δικός μου ύπνος τα πρώτα χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, γιατί ήμουν η μόνη που έκανα μαθήματα τα πρώτα 2-3 χρόνια και δίδασκα 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, μπορεί να είχα μάθημα 4 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Πλέον, είμαστε μια τεράστια ομάδα εκπαιδευτικών, είμαστε γύρω στα 50 άτομα, 50 εκπαιδευτικοί, όλοι ζουν στην Ελλάδα. Όπως λέει η ίδια, η μεγαλύτερη πληρωμή της παραμένει το ευχαριστώ. Όχι thank you ή merci, αλλά το να μπορεί ο μαθητής να εκφράζει ό,τι αισθάνεται στην ελληνική γλώσσα. Πείτε στα παιδιά να μιλούν ελληνικά. Θέλουμε να ακούμε τις φωνές τους στα ελληνικά. Ελληνικές φωνές σε όλο τον κόσμο. Τέλειο. Πω. Και σε όλο τον κόσμο να λέμε ευχαριστώ. Μα είδες τώρα.